Καλημέρα, babes, και καλώς ήρθατε στα φετινά vlog μας. Καθυστερημένα, ναι. Γιατί? Πότε να έρθω? So, καθυστερήσαμε τα φετινά vlog μας γιατί καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η εξήγηση μου, Γιόλα. Καταλαβαίνετε. Επίσης, σήμερα κάποιος απ' έξω τηγανίζει. Δεν έχω χειρότερο από το να μυρίζουν τα ρούχα μου τηγανιτό. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε αρχικά να ετοιμαστούμε να ξεπεράσουμε τον πονοκέφαλο, την μικρή κρίση άγχους που μόλις πέρασα, και να πάω για αρχή γυμναστήριο. Έχω βάλει ανεδατικές και τα λοιπά. Θέλω λίγο να σου λυπώ σε αυτή τη φάτσα για να νιώθω καλύτερα. Θα βάλω make-up, θα βάλω το Hello Halo από Smashbox. Είναι αυτό, είναι στην απόχρωση Fairlight. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πραγματικά δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο υγιές αποτέλεσμα. Σήμερα έχουμε 5 Δεκεμβρίου, θα το δείτε αύριο. Α, Σάντας! Νέα! Πες το μου τώρα. Έχουμε την Τρίτη. Τι? Ναι. Τ' άλλαξα. Με έβαλε στις σκέψεις. Θα βάλω τα κλάματα. Μπορώ να έρθω μαζί σου στο Μπάνσκο. Ακόμα και να το πληρώσω. Δεν έχω τέτοιο. Θα στείλω... Τώρα έχω στείλει τους ή άλλους για σήμερα μήνυμα. Μόλις μου απαντήσει θα της πω και γι' αυτό. Ωραία. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόσο ωραία ξεκίνησε. Μόλις άνοιξα την κάμερα και ξεκίνησα να κάνω vlog μας. Και πραγματικά ξεκινήσαμε με τα καλύτερα νέα! Αχ, μου φύγε ο πονοκέφαλος, μου φύγαν όλα! Λέκια. Αλλά φιλιά. Καλά, δεν καταλαβαίνετε τώρα. Είμαι τόσο χαρούμενη τώρα. Είχε έρθει για μία εβδομάδα. Και ξανά έφυγε, πήγε, γιατί μένει Λονδίνο. Ο Σώτος, πού ήμασταν, το ξέρετε το Σώτος, έχετε δει και τα... vlog από τις διακοπές και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορούσα να πάω Λονδίνο γιατί έβγαιναν εν τέλει πάρα πολύ ακριβά τα αεροπορικά, και επειδή είναι και ο άλλος μου κολλητός Λονδίνο, θα καθόμουν καμιά εβδομάδα, άρα θα φεύγαν γενικά πολλά λεφτά. Είχα μόλις γυρίσει από ταξίδι από το Άμστερνταμ, δεν είχα πληρωθεί από κάποιες δουλειές, και πάω και στα μέσα του μήνα αυτού στο Μπάνσκο. Άρα δεν μπορούσα να πάω Λονδίνο έτσι όπως το είχα κανονίσει. Είχε έρθει μία εβδομάδα πριν όμως εδώ για δουλειά και βγήκαμε το προηγούμενο Σάββατο για να το γιορτάσουμε. Είχε προχθές γενέθλια. Και θα ερχόταν κανονικά στις 16. Είχε κλείσει για 16 και τώρα άλλαξε τα εισιτήρια του και θα έρθει Τρίτη. Και τώρα πρέπει να δω. Τι να δω, θα το σηκώσει εσύ. Είμαι στη δουλειά. Αχ, παιδιά, είμαι τόσο χαρούμενη τώρα. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, ναι, για να πάω γυμναστήριο, αλλά τα λέμε σε λίγο. Bye. Λοιπόν, ευχάριστα, ναι. Τελικά η Έλενα μπορεί να πάρει ως plus one τον Σώτο, άρα θα έρθει και ο Σώτος στη Βουλγαρία. Και θα κάνουμε τελείωτο πάρτι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είμαστε στο δωμάτιο, λογικά εγώ θα κοιμηθώ με τον Σώτο. Αν και ήθελα. Έτσι, μου είχε λείψει λίγο οι διακοπές με τη Σύση, γιατί φέτος το καλοκαίρι δεν πήγαμε πουθενά. Τέλος πάντων. Θα ανέβουμε και πριν μαζί Θεσσαλονίκη, θα ανέβουμε και με το αμάξι, θα κάτσουμε και λίγο μετά. Αποφάσισα το πρωί να σηκωθώ από τον καναπέ και να ξεκινήσω να γυρίζω βίντεο, να το δω λίγο αλλιώς, και όλα άλλαξαν. So, τώρα έφτασα στο γυμναστήριο μου. Silver 8. Είναι εδώ, έχουν μέσα μάθημα ή μπορώ να μπω? Γενικά μπορώ να μπω, αλλά για να τους έδειχνε, δεν έχουν στολίσει. Εμείς δεν έχουμε στολίσει όπως ξέρετε, αλλά νομίζω ότι έχουν μάθημα, άρα θα σας ξανανοίξω σε λίγο. Και 4-5 μου στείλανε για να έρθουν σήμερα που δεν ήταν στο χρόνο. Και μου έχουν λύσει και μόνο 5-6 για αλλαγές. Τέραψε στα vlog μας. Είναι ήδη. Ξεκινάω σήμερα vlog μας. Χαίρετε. Είμαστε στην πέμπτη μέρα. Πέντε μέρα σήμερα. Πέντε δεν έχει μήνας. Ναι. Πρώτη μήνα ξεκίνησες. Όχι, δεν έχω ξεκινήσει, σήμερα ξεκινάω. Α, τέλεια. Οι προηγούμενες πέντε θα τις δείτε αργότερα. Μπορείτε να τις δείτε στον ήχο σας.
So, we're ready to... Λοιπόν, παιδιά, η Σύση μου έχει στείλει ένα μήνυμα που μου λέει «Θέλω μετά τη δουλειά να μιλήσουμε». Ποιος λέει στο φίλο του «Θέλω να μιλήσουμε μετά τη δουλειά»? Και πραγματικά έχω σκεφτεί ότι μπορεί να έχω κάνει και δεν μπορεί να έχω κάνει κάτι, αλλά... Πολύ καλή που έχω πάρει Xanax. Τι είναι, δηλαδή, ένας βασικός λόγος που δεν έχω σχέση και προσέχω πάντα τι κάνω είναι πρώτον για να μην χρειαστεί να φτάσω με να ζητήσω συγγνώμη και δεύτερον, γιατί δεν θέλω να μου πει κανείς ποτέ «Θέλω να μιλήσουμε». Όταν θέλει κάποιος να μιλήσει, τότε πρέπει να πει «Θέλω να χωρίσουμε». Στείλε στην Έλα να συνεννοηθείτε. Τι έγινε? Τρομακτικό. Πάμε να δείξουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι αρέσει απόψε, που γενικά δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως δεν κάνω. Κάντο καλά όμως, γιατί να το κάνεις καλά, θα πούμε ότι τι πρέπει να αποφεύγετε στα γυμναστήρια. Δεν θα πρέπει να έρθει εδώ. Κάπως έτσι δουλεύουν κάποιοι ανταγωνιστές μου, λοιπόν. Στείλωσε εδώ, είπαμε. Ναι. Πάμε λίγο πιο πίσω τα πόδια, ορθή γωνία για τώρα, για να γίνει δυσκολία η ευκολία. Πόσα? 10. Θα έχω κάνει 28. Μπορείς την ώρα που τραβάμε, άρα λες και 74, 75. 83. 10. Φτάνει. Σκοτμένα πόδια πες. Ναι. Και το άλλο κλωτσιά μπροστά. Δηλαδή έτσι. Μπράβο. Τι? Αυτό, ναι. 10 συνεχόμενα το ίδιο πόδι. Αλλά με τη δύναμη. Πάρα πολύ καλά. Έρε τι κάνει ένα βίντεο. Πάμε και τ' άλλο. Σκάς. Μερικές φορές κάνουμε και κάποιες φιγούρες που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της προφώνησης. Η μπαταρία της κάμερας για κάποιο λόγο αποφάσισε να μας αφήσει. Λοιπόν, έφαγα, γύρισα σπίτι, έφαγα άρακα. Τίποτα συγκλονιστικό. Αυτό μου φύγει κανεί. Καταλαβαίνετε. Ξεκουράστηκα ελάχιστα. Ετοιμάστηκα και ήρθα αφού περίμενα. Έχω έρθει στο Xmas Factory στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, γιατί έχω να κάνω ένα TikTok. Και επί τη ευκαιρία να κάνουμε έτσι βόλτα με την Κατερίνα και τον Κώστα, οι οποίοι έχουν αργήσει full. Τέλος πάντων. Τώρα περιμένω λίγο στο αμάξι για να δω που... Αυτός είπε εδώ να κάνει σούζα, δεν ξέρω αν τον είδατε που πέρασε. Ωραία. Είμαι πάρα πολύ cute ντυμένη, θα με δείτε. Αυτά. Και ξέρεις, όταν ρωτάς τον άλλον που είσαι, εγώ πάρκαρα και δεν σου απαντάει κατευθείαν, πάει να πει ότι δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαστε έτσι σε χριστουγεννιάτικο μέρος και τέτοια. Και θέλω τύπου μια σοκολάτα και να τριγυρνάμε και δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Και είμαι έτσι πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή αυτό είναι το ωραίο με αυτή τη δουλειά, ότι κάνεις πράγματα, μπορεί να μην έχεις ξανακάνει, τα ζεις και τα δείχνεις, δηλαδή κάνεις το περιεχόμενο που θέλεις, ζεις και την εμπειρία και είναι δουλειά σου. Είναι top. Το μόνο πράγμα. Λοιπόν, αρκετά περίεργη φαίνομαι σε όλο τον κόσμο που έχει περάσει. Πάω προς τα εκεί και τώρα όποτε έρθουν τα παιδιά θα έρθουν. Τι να κάνω, είναι και 5 λεπτά περπάτημα γιατί αποφάσισα να παρκάρω εδώ. Ελπίζω μετά να βρω το μάξιμο. Μετά από 800 ώρες επανάπηκα σχεδόν με τους φίλους μου. Λοιπόν, είμαστε στο υποδρόμιο με τον Κώστα. Η Κατερίνα με τον δάσκαλο. Μαθαίνει. Το zoom που έχει αυτή η κάμερα. Oh. Πάρ' την κάτω. Έλα Κατερίνα, το έχεις! Τραβάμε λίγο τον Κώστα για να δούμε αν θα πέσει.
Να ξέρεις Κώστα, όσο πιο μεγάλος είσαι και όσο πιο βαρύς και πέφτεις, είναι τόσο χειρότερο. Α, τέλεια, ευχαριστώ. Δεν αντέχω άλλο που πεινάνε, αλήθεια μου, έχουν σπάσει τα νεύρα, γεννάνε και απλά πεινάνε. Και δεν έχουμε φάει και τίποτα όμως. Θα κάνουμε οι καημένοι. Γυρίσαμε, κάναμε βόλτα εκεί στο Xmas Factory. Μπείτε στο TikTok να το δείτε, όχι όμως σήμερα, τις επόμενες μέρες. Θα δείτε όλη μας την εμπειρία. Κάναμε και υποδρόμο που τράβηξε νομίζω λίγο. Και τώρα... Τέλει, εγώ είχα ελιχθεί μέσα στον πάγο. Τώρα Κατερίνα πρέπει να ξεκινήσουμε να βάλουμε σε πρόγραμμα τα rollers. Με την Κατερίνα από την αρχή της χρονιάς λέμε ότι κάθε Πέμπτη πηγαίνουμε για rollers. Έχουν βάλει στα Village, εκεί που είναι τα παιχνίδια, για rollers έξω. Όπως είναι το παγοδρόμιο. Ωραία, ναι, ας μπούμε πρώτα στο μέσα. και μετά να πάμε στο έξω. Ναι, και μετά... Τέλος πάντων, θα μένει τώρα θέλουμε να πάμε να φάμε. Τέλεια, άρα τα λέμε ξανά από το φαγητό γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Διατροφικά τι σήμερα. Αυτό ήταν το εξήγηση έτσι παστίτσιο. Ναι, δεν θα φάμε λίγο παστίτσιο, μαγείρε σαν και το τσέντερ είναι σαν μπεσαμέλ. Ναι. Πήρε με ένα πάρα πολύ ωραίο χαλούμι με... Μαρμελάδα. Πιπεριάς. Πιπεριάς. Και... αυτό. Διατροφή, παιδιά, ποτέ βρίσκομαι. Α, ναι, η Κατερίνα ένα χωριάτικο κοτόπουλο. Ναι. Και είμαστε στον κάντοπλο. Εδώ είναι με την πετσέτα στο χέρι γιατί τα μουσια. Δεν θέλω να φανταστώ άλλα κι άλλα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όχι, εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Καληνύχτα. Θα λέμε σε ένα επόμενο vlog. Μας. Δικό σου είναι, μας. Ολονών μας είναι. Οπότε, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, ένα subscribe, ένα like και ένα σχόλιο. Εμένα, όχι την Κατερίνα. Bye! Τέλος έφτασα. Το outfit μου, δεν σας το έχω δείξει νομίζω. Φοράω αυτό, το οποίο είναι από πέρσι, κάνει από το haul το προηγούμενο. Από μέσα μία ζακέτα, μία μπλούζα, ένα κόσμο από... δεν φαίνεται. Που είναι με φεγγάρι και αστέρι. Από το Amsterdam. Την καινούργια μου τσάντα. Hello babes! Μία φεστίτσα. Και τις μπότες. Δεν είμαι τύπου πολύ Russian babe. Τα μαλλιά μου έχουν εδώ, τα tapes έχουν γίνει κόμπους μου από το μέσα. Καταλαβαίνετε, φόρεσα τη φορεσιά μου για τον ύπνο μου. Αυτό είναι από Crop. Αυτό είναι από Primark στο Amsterdam. Με ρωτάτε συνέχεια γι' αυτό στο Instagram. Κάντε με ένα follow στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεβαφτώ και θα ξεκινήσω μονταζάκι. Μαζί με τις βλεφαρίδες μου έχω και αυτό εδώ πέρα, στο μπάνιο. Γιατί κάτι έσταζε. Και τώρα δεν με τα ξυπνάει η κοιλιά μου γιατί μου ήρθε επιτέλους... κατέβηκαν οι Ρώσοι. Όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι ξεβάφομαι με το Makeup Removing Melting Balm, το οποίο εδώ γιατί είναι τόσο βρώμικο. Από Fluff. Είναι like the best thing. Μετά απλά το τρίβεις στο πρόσωπό σου, κάνεις παντού μασάζ και αφαιρεί τα πάντα, διάβροχη, μάσκαρα, σκιές, eyeliner. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Καπάκι πλένομαι και με τον εφρό καθαρισμού από Aurora με ρόδι. Και για τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Επειδή έφαγα έξω, αύριο θα σηκωθώ πρισμένη. Τώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιω πολύ νερό, που αυτό σημαίνει ότι θα κατουργέμαι το βράδυ. Κοιλιά μου ρε παιδιά, κοιλιά μου. Πάμε να βάλουμε τις κρεμούλες μας, babes. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, βάλουμε βιταμίνη C. Αλλά πριν από αυτό, θα βάλω το Collagen Botanical Tonic
Collagen, Botanical Collagen, τον... απόπηξη. Το περνάω πολύ με το πρόσωπο. Καταλαβαίνετε. Και περιμένω λίγο να στεγνώσει. Αυτό είναι ακόμα εδώ από το Halloween μακιγιάζ. Δεν έχω ψηθεί να το καθαρίσω. Και είναι εδώ μέσα στη μέση. Πώς δεν έχει βάψει τίποτα, απορώ. Λοιπόν, μετά θα συνεχίσω με αβοκάντο και βιταμίνη C, ψέματα. Με κουρκουμά και βιταμίνη C από Fluff, διφασικό λαδάκι, σέρουμ. Σε όλο το πρόσωπο. Μ' αρέσει το βράδυ να βάζω έτσι λίγο πιο ενυδατικά προϊόντα και να νιώθω την επιδερμίδα μου να είναι έτσι πάρα πολύ ενυδατωμένη, ωριακά λαδωμένη. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το glowy. Ουφ. Θα βάλω από πίξη πάλι το Botanical Collagen Eye Serum και θα βάλω έτσι λίγο μια πιο πολύ ποσότητα στο να το αφήσω να έχει ένα πιο παχύστο αρώμα. Και αργότερα, αφού στεγνώσουν όλα αυτά, θα βάλω την βιταμίνη Α, την κρέμα με βιταμίνη Α από Aurora. Αυτά κυρίως εκτός από τα πίξη τα βρίσκεται στο Beauty Bean, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι από εκεί παίρνω προς τα skincare προϊόντα μου. Γιατί έχουν Fluff, Aurora και τέτοια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, η Aurora είναι ελληνική εταιρεία, η Fluff είναι πολωνική. Και για σήμερα αυτά από εμένα, πάω να κάνω μοντάζ. Και αύριο ξεκινάει μια καινούργια πολύ ενθουσιαστική, θα έλεγε κανείς, μέρα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, θα το μάθετε αύριο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, like σε αυτό το βίντεο, σας άρεσε, κάποιο σχόλιο, αν θέλετε. Follow στο Instagram και στο TikTok και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Λοιπόν, θέλω νερό απεγνωσμένο και πάλι καλά έχω σε όλο το σπίτι μπουκάλια με νερό, γιατί αυτό που έχω έξω είχε αλάτι. Και εγώ δεν τρώω πολύ αλάτι. Αύριο θα είμαι τούμπανα.